Παιδιά και έφηβοι εξαρτημένα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πραγματικότητα αποτυπώνεται μέσα και από αριθμούς που καταγράφουν την αυξητική τάση και τις ανησυχητικές της διαστάσεις. Πάνω από το 40% των εφήβων είναι εξαρτημένοι στο διαδίκτυο, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό είναι μια καθημερινότητα πλέον. Δυστυχώς πρέπει να το πάρουμε ότι είναι καθημερινότητα. Όμως κάποια από τα παιδιά ξεφεύγουν, από το 60-40, κάποια θα ξεφύγουν και θα πάνε στα άχαρα. Τα άχαρα ποια είναι? Ότι θα μετατραπεί αυτός ο εθισμός σε ψυχασθένεια. Γιατί δεν παραμένει έτσι. Είναι κάποια παιδιά ευαίσθητα, είναι κάποια παιδιά τα οποία έχουν τάσεις υπερευαισθησίας. Αυτό λοιπόν θα τα πάρει και θα είναι κάθε μέρα, όλη μέρα στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το καμπενάκι. Εν μέσω πανδημίας, τα ποσοστά εξάρτησης των εφήβων από το διαδίκτυο έφτασαν το 50-60%. Όσον αφορά τον εθισμό στα κοινωνικά δίκτυα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στο Instagram και στο TikTok. Έφηβοι από 13 έως 17 ετών καταγράφουν το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μετά από το 91% στις ηλικίες 18 έως 24. Το 43% των καταγγελιών στη γραμμή βοήθειας αφορούν στον εθισμό παιδιών και νέων στο διαδίκτυο. Ένας στους 7 μαθητές ηλικίας 15 ετών εμφανίζει συμπτώματα εξάρτησης από το ίντερνετ. Το καμπανάκι είναι ένα και μοναδικό. Όταν βλέπεις το παιδί σου και δεν έχει τη συμπεριφορά που είχε χθες, όταν βλέπεις το παιδί σου και αλλοιώνει κινήσεις, αλλοιώνει συμπεριφορές, κάνει άλλα πράγματα που έκανε και όλα έχουν ένα κοινό καλό γι' αυτό, το διαδίκτυο, τότε είναι το πρώτο καμπανάκι. Από τις πλέον ανησυχητικές εξελίξεις που παρατηρούν οι ειδικοί, είναι ότι συνεχώς μειώνεται η ηλικία των παιδιών που μπαίνουν στα social media. Όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερες οι επιπτώσεις. Ο εθισμός τα αποκόβει από το περιβάλλον όπου φυσιολογικά θα αναπτύσσονταν, από τον αθλητισμό, τη μουσική και τελικά από τη ζωή. Εμείς λέμε να τηρούμε τους κανόνες της ζωής. Στο σχολείο μας, στις υποχρεώσεις μας, να πάμε στον παππού, να πάμε στη γιαγιά, να πάμε στο μπάσκετ, να πάμε στο ποδόσφαιρο, να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε παλιά. Όχι όλα στο διαδίκτυο, να έχουμε μια ζωή αρμονική και όμορφη. Αν καταφέρουμε έστω και ένα παιδί από αυτή την ημερίδα να αποφύγει, να εμπλακεί με οποιαδήποτε κατάληξη, είτε και τραγική, είτε και αποτρόπαια, από αυτά τα οποία ακούμε γύρω μας, θα είναι πετυχημένη η ημερίδα μας. Ξέρουμε όλοι ότι το κινητό και τα δίκτυα έχουν μπει στη ζωή μας. Την ημερίδα με θέματα ναι και τα όχι της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο οργάνωσε ο Δήμος Πλατανιάς σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια, την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης και τον Σύλλογο Ημέριμνα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά της σωματικής βίας και κακοποίησης του παιδιού.